Τώρα, να επανέλθουμε στο θέμα της Μέσης Ανατολής, καθώς υπάρχει μεγάλη ανησυχία πια για το τι θα γίνει και για γενικότερη κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή. Και βέβαια τώρα στο κάδρο έχει μπει για τα καλά και το Ιράν και μιλάμε για κλιμάκωση, επικίνδυνη κλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν πια. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντινάβραχο του Πολεμικού Ναυτικού και μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, τον κύριο Βασίλη Πολίτη. Νάβραχε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για εσάς. Καλό μεσημέρι. Διαβάζουμε, βλέπουμε, ακούμε, υπάρχουν ανησυχητικά τα μηνύματα όλα που μας έρχονται, Νάβραχε. Επικίνδυνη είναι η κλιμάκωση. Φόβοι για γενικότερη ανάφλεξη. Σήμερα το Ισραήλ έκανε γνωστό ότι σκότωσε τον αρχιτέκτονα της 7ης Οκτωβρίου. Είχαμε την κηδεία σήμερα του Χανίγια. Γενικώς υπάρχει ένα κλίμα συγκρουσιακό. Η εξελίξη από ό,τι φαίνεται για φίλου Ακόπουλου θα είναι ραγδαίες, εγώ πιστεύω. Γιατί μετά από τον Ισμαήλ Χανίγια, πρέπει να πούμε ότι τον Ισμαήλ Χανίγια δεν ήταν ο μοναδικός που έχουν σκοτωθεί. Έχουν σκοτωθεί άλλοι 10 περίπου ηγέτες. Ακριβώς. Και βέβαια ότι ξεκινήσει και όλη η οικογένεια του Ισμαήλ Χανίγια. Έχουν σκοτωθεί τα δύο παιδιά του και, 13 εγγόνια του περίπου. Όχι όλη η οικογένεια, όλη η ευρύτερη οικογένειά του. Όλη η ευρύτερη οικογένειά του. Ναι. Επιβεβαιώθηκε τώρα και από το Ισραήλ ότι σήμερα σκοτώθηκε και ο Μοχάμεντ Ντέιφ, ο στρατηγικός ηγέτης της Χαμάς, σε αεροπορική επίθεση που έγινε στην Χάνς Γιουνίς στην πόλη. Να απομένει τώρα ο τελευταίος που είναι ο Γιαχία Σινουάρ, ο τελευταίος που είναι καταζητούμενος και ήταν ένας από τους πρωτεργάτες στην επίθεση αυτή που έγινε πριν από 300 μέρες. Και βέβαια άλλοι δύο, βέβαια πρέπει να πούμε ότι όταν σκοτώνει κάποιος από τη Χεσμολάχα ή από τη Χαμάς, υπάρχουν αντικαταστάτες, υπάρχουν πάρα πολλοί αντικαταστάτες. Δηλαδή δεν θα σταματήσει το θέμα εδώ. Το θέμα είναι ότι έχουν περάσει ήδη 300 μέρες, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία από ένα ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο είχε προτείνει η Αμερική. Για 6 εβδομάδες ανακοχή, να υπάρχουμε μετά στο δεύτερο στάδιο να βγάλουμε κάποιους ομήρους οι οποίοι δεν θα ήταν στρατιωτικοί, αλλά θα ήταν παιδιά, γέροντες ή κάποιοι που είχαν ανάγκη λόγω ασθένειας. Και από την πλευρά βέβαια του Ισραήλ ότι θα φεύγουν από την περιοχή της Γάζας. Δεν βλέπω λοιπόν να γίνει αυτό, ούτε βέβαια το τρίτο στάδιο που ήταν ότι θα κάνουν την ανοικοδόμηση της περιοχής της Γάζας. Εγώ βλέπω ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο κ. Νετανιάχου, έχει βάλει πρόοδο ότι θα εξαφανίσει ή εμείς ή αυτοί. Το οποίο όμως να ξέρετε ότι θα έχει επιπτώσεις σοβαρές, γιατί πλέον, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, μπήκε το Ιράν στον πόλεμο και ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο θρησκευτικός ηγέτης, και ο νέος πρόεδρος, ο κ. Μασούτ Πεζελάια, είπε ότι ξεκινάει ο πόλεμος με το Ισραήλ. Ο Λίβανος και αυτός είχε αρχίσει πλέον για αντιδράει εναντίον του Ισραήλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και οι απλοί, οι Παλαιστίνοι, οι οποίοι μέναν στη Δυτική Όχθη και δεν θέλανε τους να είναι τόσο ακραίοι όπως ήταν η Χαμάς, έχουν αρχίσει πλέον και ενώνεται όλοι οι Άραβες, ενώνεται όλοι οι Παλαιστίνοι. Και ας έχουν διαφορές, λέτε, και ας έχουν τις διαφορές τους. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ο γείτονάς μας, ο πρόεδρος της Τουρκίας. Μην ξεχνάμε ότι δεν είπε μόνο θα έρθει σε μια νύχτα σε εμάς όταν πήγε στην Κύπρο για τα 50 χρόνια. Είπε ότι θα πούμε στο Ισραήλ όπως μπήκαμε στο Καραμπάχ, όπως μπήκαμε στη Λιβύη. Καταλαβαίνει λοιπόν τα πράγματα είναι πολλές οι εξελίξεις και εγώ πιστεύω ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί αφενός μένει ότι έχουμε ανοιχτά τα πλοία μας, όλα τα εμπορικά πλοία, τα οποία θα είναι στόχοι πλέον αραβικών επιθέσεων σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στην περιοχή της Ελληνικής Θάλασσας. Και κατά δεύτερον, να μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος είναι 180 ναυτικά μίλια από την περιοχή της Παλαιστίνης. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι είναι και μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε αεροπορική επίθεση. Είναι γυμνή από όπλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Κύπρος είναι ίσως ένας πιθανός δυνητικός στόχος από πλευράς των φιλοπαλαιστινιακών οργανώσεων. Μάλιστα. Κύριε Πολίτη, τρέχουν πολλές εξελίξεις. Μία εκ των οποίων προφανώς τα σενάρια διαδοχής του Χανίγια μετά και από την σημερινή κηδεία και από τα γεγονότα των προηγούμενων ημερών. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Παπαδοράτο να λέει ότι η πολιτική θα είναι η ίδια όποιο πρόσωπο και αν επιλεγεί. Εσείς αυτό το επιβεβαιώνετε? Ή αν ας πούμε περάσουμε στην περίπτωση του Μεσάρ που εμφανίζεται ως λιγότερο ακραίος, εκεί θα μπορούσε και αυτό να είναι εξ αρχής ένα μήνυμα? Θα μου επιτρέψετε, ο Μεσάρ δεν είναι λιγότερο ακραίος, γιατί είναι ο άνθρωπος που, αν θυμόσαστε, πριν από περίπου 10 χρόνια είχε επιβιώσει από μια επίθεση που του κάνει οι Ισραηλοί πράκτορες της Μοσάδ. Στον δρόμο περπατούσε στη Πυρητό και με καναδικά διαβατήρια άνθρωποι της Μοσάδ του κάνουν ένεση και ζητήθηκε το αντίδοτο μετά μέσω ενεργειών που έκανε η Αμερικανική κυβέρνηση, ότι του δώσαν το αντίδοτο και πέσει. Δηλαδή δεν είναι και τόσο. Μην ξεχνάει, ένας άνθρωπος που πήγε να δολοφονήσουν μια φορά.
Ναι, και βέβαια και ο άλλος ο οποίος είναι υποψήφιος είναι ο Μαρουάν Ίσα, είναι ο στρατηγικός υποδηγητής του Μοχάμεντ Ντέιφ, ο οποίος είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις και με τον Μοχάμεντ Ντέιφ και με τον Ισμαήλ Χανίγια. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι ό,τι και να γίνει, είναι μια λερναία ύδρα η Χαμάς, ό,τι και να κόψει, θα βγαίνει συνεχώς, θα βγαίνει, υπάρχουν ηγέτες οι οποίοι θα αποκαλέσουν πλέον σοβαρά πλήγματα εναντίον του Ισραήλ και βέβαια και του δυτικού κόσμου. Έτσι, γιατί αν δεν θα μπορέσουν να δει, αυτό είναι το σοβαρότερο από όλα. Ότι εμείς αυτή τη στιγμή πλέον και σαν Ευρώπη είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε αραβική επίθεση. Μάλιστα. Τώρα, όπως μας τα περιγράψατε, Ναύαρχε, να χρησιμοποιήσω έναν όρο από τους δικούς σας, βαδίζουμε προς αχαρτογράφητα νερά στη Μέση Ανατολή πια. Όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Μην ξεχνάμε ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει και ζωρίζουν και στην Ουκρανία, βέβαια. Να μην ξεχνάμε ότι κλιμακώνεται η ένταση, λέμε γιατί, ότι κλιμακώνεται η ένταση στην Παλαιστίνη και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αλλά μετά και την τελευταία απόφαση που πήρε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει F-16 και να αρχίσουν αεροπορικές επιθέσεις η Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας, κλιμακώνεται και στην Ουκρανία. Όλα αυτά βέβαια, να ξέρετε ότι όλες αυτές οι επιπτώσεις είναι μια χιονοστιβάδα που η κατάληξη θα είναι πια η περιοχή της Ελλάδος, το Αιγαίο, και από βόρεια και από νότια. Άρα λοιπόν, θα πρέπει, γιατί δεν είναι μόνο ότι οι επιπτώσεις από τις ραδαίες εξελίξεις που υπάρχουν στον πόλεμο, στις δύο πολεμικές αυτές μεγάλες σειράξεις, να μην ξεχνάμε ότι έχουν αρχίσει και υπάρχουν και κύμα μεταναστών, προσφύγων. Ήδη η Κύπρος έχει αρχίσει και πονάει πάρα πολύ κάθε μέρα. Δέχεται πάρα πολλούς Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, πού θα πάνε αυτοί οι πρόσφυγες, θα έρθουν στην Ελλάδα. Και σε επίπεδο οικονομίας, κύριε Πολίτη, έχουμε τα θέματα με την εφοδιαστική αλυσίδα. Που και εκεί έχουμε θέματα. Για φανταστείτε λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή τα προβλήματα που έχουμε με τους Χούθη. Αν αρχούν και γίνει η ένταση. Η εφοδιαστική αλυσίδα, μην ξεχνάμε ότι τα ελληνικά πλοία, είτε είναι ελληνόκτητα είτε με ελληνική σημαία, 4.800 πλοία, έχουν το 40% της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ενέργειας της Ευρώπης. Αν λοιπόν αυτοί φοβόμαστε κάθε μέρα θα δεχτούν επίθεση από κάποια φιλοπαλαινιστιακή οργάνωση, και δεν είναι μόνο η Χαμάς, υπάρχουν και άλλες οργανώσεις. Έτσι και στην Αίγυπτο, η Χεζμπολάχ, υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις, οι Ιρανικές οργανώσεις που υπάρχουν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ξεκινά ένας θρησκευτικός πόλεμος εναντίον του δυτικού κόσμου. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι δεν είναι και τόσο εύκολα. Εγώ πιστεύω ότι ο πόλεμος αυτός δεν θα τελειώσει και ο χειμώνας που μας έρχεται θα είναι πάρα πολύ δύσκολος και για την Ευρώπη και για μας. Μάλιστα. Επιστρέφοντας στην Μέση Ανατολή, ποιες εξωγενείς δυνάμεις πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις εξελίξεις? Η μόνη δύναμη που θα μπορούσε να επιφέρει κάποια ισορροπία είναι η Αμερική. Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως είπε, η Αμερική λόγω των εκλογών βρίσκεται με το ένα πόδι εδώ και με το άλλο από εκεί. Βέβαια, αφού έχουν προεκλογική, είναι σε προεκλογική περίοδο, οπότε είναι λίγο το πράγμα. Βέβαια, ότι υπάρχει ο Biden, ας πούμε, όμως, που είναι ο πρόεδρος, έχει τις αρμοδιότητες κανονικά, δεν είναι υποψήφιος, οπότε ενδεχομένως θα μπορούσε να κάνει κάποια παρέμβαση. Έχει τις να σας πω όμως κάτι. Τις αρμοδιότητες. Ενώ είναι φανερή η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ισραήλ, η πρόσφατη επίσκεψη που έκανε ο κ. Νετανιάχου αρνήθηκε να το δει και η Καμάλα Χάρις και ο Τραμπ. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ενώ υπήρχε το ειρηνευτικό σχέδιο της Αμερικής, ο Νετανιάχου το απέρριψε. Γιατί ενώ είχαν ξεκινήσει συνομιλίες για να αφήσουν να ξεκινήσει η πρώτη φάση, η δεύτερη και η τρίτη φάση, με τις ενέργειες που έχουν να κάνει τώρα οι Ισραηλοί, τα πράγματα ανατραπήκαν εντελώς. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Εγώ πιστεύω θα το ακούσετε πάρα πολύ σύντομα, εντός 15-20 ημερών θα έχουμε επιθέσεις σε στόχους οι οποίοι δεν είναι εντός του Ισραήλ, αλλά έξω του Ισραήλ. Όπως ξέρετε πολύ καλά, οι Χούθη επιτίθενται σε πλοία ελληνικά γιατί λέει μεταφέρουν Ισραηλινά φορτία. Μάλιστα. Φανταστείτε λοιπόν τι κίνδυνα θα υπάρχουν σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, αν θα δεχτούμε κάποιες αραβικές επιθέσεις. Μάλιστα. Κύριε Πολίτη, Ναύαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.